Η ομάδα φτιάχτηκε το 2003, ελαφριά την καρδία, δηλαδή βρεθήκαμε με τον Καμήλο. Φυσικά δεν φανταζόμασταν τη συνέχεια, ενώ θέλαμε να κάνουμε μια παράσταση που είχαμε φανταστεί και διάλεξαμε ένα τυχαίο τίτλο, κάναμε μια τυχαία συνάντηση. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ εφήμερα και ευκαιριακά, δηλαδή χωρίς καθόλου, καθόλου να φανταζόμαστε το μέλλον. Ναι, και όμως κινείται, εντάξει, έχει κάτι ειρωνικό, όπως καταλαβαίνεις. Τους εαυτούς μας ειρωνευόμαστε προφανώς. Ναι, τελικά φάνηκε προφητικό για το μέλλον. Ακόμα δεν ξέρουμε τι μέλλει γενέστε τον επόμενο χρόνο. Ξέρεις, το πάμε χρονιά-χρονιά. 9 και 25 είναι ένα τυχαίο νούμερο, το οποίο είναι ένα νούμερο αναχώρησης δρομολογίου. Εγώ συμβαίνει να ζω πάντα κινούμενη στις γραμμές του τρένου πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Και είναι, αναφέρεται σε εκείνες τις στιγμές, γιατί ξέρεις, κάπως η ζωή είναι ένα καζάνι που βράζει και οι αλλαγές προετοιμάζονται, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές και κάνουν ένα τάκ, ας πούμε, και αλλάζει το σύμπαν. Αναφέρεται σε αυτές τις στιγμές, δηλαδή πώς είμαστε σε μια διαδικασία του πηγαίνει, ας πούμε, πηγαίνουμε, χωρίς να σκέφτεσαι, ξέρεις, έχοντας αδράνεια κίνησης. Και κάποια στιγμή στη ζωή συμβαίνουν πράγματα τα οποία σου αλλάζουν το σύμπαν και πρέπει να αναθεωρήσεις, να το ξαναπάρεις. Γι' αυτό μιλάει η παράσταση. Φυσικά η παράσταση σχολιάζει το άγχος της χρονομέτρησης, το ότι η ζωή είναι ένα δρόμος προς τη φθορά και το θάνατο, αλλά υπάρχει ένα πολύ ευτυχές γεγονός, ότι έχουμε τη δυνατότητα της επανέναρξης. Αυτό για μένα είναι τρομερή δύναμη, δηλαδή σου δίνει την αίσθηση ότι μπορείς να το ξαναπάρεις από την αρχή, σαν να σου ανανεώνει αδιάκοπα τη ζωή. Οπότε είναι σαν μια καινούργια γέννηση. Και αυτό είναι η κατάσταση που έχουμε να αντιπροτείνουμε, ας πούμε, στην κατηφόρα της φθοράς. Ναι, και εκεί φυσικά έχει να κάνει με ποιους ανθρώπους συναντιέσαι, σε τι περιβάλλον ζεις, τι δύναμη επιρροής έχεις στα πράγματα. Εντάξει, αυτό το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ, γιατί όπως βλέπεις εδώ το χρόνο τον σχηματοποίησαμε με μια τεράστια ρόδα που ουσιαστικά κάνει ό,τι θέλει, είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια της παράστασης. Και μέσα σε αυτή ο καθένας με τις δυνάμεις του ό,τι μπορεί κάνει. Η επαφή με την ομάδα ήταν λόγω της Χριστίνας βασικά, γιατί ήταν σε μια προηγούμενη δουλειά κινησιολόγος, ας πούμε, στο θέατρο, καμία σχέση. Κάπως έτσι μου είπε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αυτή η παράσταση, ξέρεις, και σκεφτόμαστε να έρθεις να πεις 2-3 κειμενάκια, έτσι άρχισε στην αρχή. Τα 2-3 κειμενάκια φυσικά δεν είναι 2-3 κειμενάκια, είναι κανονικά υπάρχουν σε αυτή την ομάδα. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει μια άλλου τύπου ειλικρίνεια. Τώρα ο χορός δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό το πεδίο, είναι και πρώτη φορά εγώ που ασχολούμαι με αυτό. Αλλά έχει μια ειλικρίνεια και ξέρεις ότι εδώ διαπραγματευόμαστε με κάτι στα αλήθεια και αυτό είναι η ουσία, εν πάση περιπτώσει, της τέχνης και γενικότερα. Αυτό με κέρδισε και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Βάση έχει το χορό επειδή εγώ είμαι χορεύτρια, ενώ αν σου μιλούσε ο Καμήλο, θα σου έλεγε ότι η Βάση έχει την ακροασία. Αν σου μιλούσε ο Νίκος, θα σου έλεγε ότι η Βάση έχει το θέατρο. Ενώ είμαστε μια σύνθεση προσώπων που έχουν διαφορετική ιδιότητα. Δεν θέλω να πω στα αλήθεια τι υπερισχύει, ενώ ο καθένας αφήγεται με το δικό του τρόπο. Εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ στο χορό ως μέσο αφήγησης. Οπότε και είναι και το μέσο που γνωρίζω και που εμπιστεύομαι. Οπότε, ναι, από τη μεριά μου θα σου πω ότι εγώ τα πράγματα τα μεταφράζω και τα προσπαθώ να τα στήσω βάσει αυτού του πλαισίου. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η αφήγηση και ο σεβασμός στα άλλα πρόσωπα που συνεργαζόμαστε, που φροντίζουμε πάντα να είναι και από άλλα πεδία, από τη μουσική, από το θέατρο. Ενώ περισσότερο κινούμενοι βάσει συνεργασίας και γοητείας, δηλαδή όχι με την εξυπνάδα ότι ας μπει και αυτό, ή ας μπει το άλλο, ή ας μπει και το τρίτο. Δηλαδή είναι άνθρωποι που συναντιούνται, έχουν κάτι να κάνουν μαζί και τυχαίνουν να ανήκουν σε διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία, ας πούμε. Όταν υπάρχει καθαρός στόχος να αφηγηθούμε κάτι, δεν ανεβάζουμε μια παράσταση για να πούμε τι καλοί που είμαστε χορευτές, τι καλοί που είμαστε ηθοποιοί και κοιτάξτε πώς σκεφτήκαμε να ανεβάσουμε αυτό το έργο. Υπάρχει κάτι ζωντανό, ότι θέλουμε να αφηγηθούμε αυτό το πράγμα.
με όποιο μέσο. Έτσι και συμβαίνει ο συνδυασμός και έρχεται πολύ ομαλά. Δηλαδή με ό,τι τρόπο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Αυτό συμβαίνει σε αυτήν την παράσταση. Είναι δύσκολο με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να κατανοήσεις τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή να κατανοήσεις ήταν σαν να πρέπει να συνοηθείς σε άλλη γλώσσα. Θέλω να πω ότι η χημεία μεταξύ των προσώπων και η πραγματική σχέση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είτε είσαι χορευτής με χορευτή, είτε είναι χορευτής με μουσικό, είτε χορευτή με ηθοποιό. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι μπορούμε να σχετιζόμαστε με τα πάντα και με τους πάντες και να υποκρινόμαστε μία άνεση, η οποία δεν είναι αληθινή. Δηλαδή, η κάθε σχέση είναι τόσο τόσο πολύπλοκη και δύσκολη, που για να δομηθεί και να δώσει και ομορφιά και αποτέλεσμα, δεν ξέρω, είναι ένα έργο ζωής. Ουσιαστικά αυτό είναι η ομάδα, αυτό είναι η παράσταση. Είναι μεγάλο ζητούμενο, όπως είναι και το ζητούμενο με τους ανθρώπους που θα έρθουν να είναι εδώ μαζί μας στις παραστάσεις. Και αυτή είναι μια σχέση πολύ πολύπλοκη. Δηλαδή, ενώ πολύ πολύπλοκη, έχει πολλές παραμέτρους. Σε ό,τι αφορά τη σκηνή και με τους ανθρώπους που μοιράζεσαι τη δημιουργία, εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει πιο κοντινή σχέση από αυτό.